βολευτείς εδώ. Επίσης είμαστε τέλεια, είμαστε Miami Beach. Miami δηλαδή, Φλόριντα, Αμερική. Αυτός ήταν ο προορισμός μας. Το βρήκατε αρκετοί, κάναμε quiz πάλι στο Instagram. Δεν χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνο για τους περισσότερους από εσάς. Έδωσα αρκετά στοιχεία. Μέχρι και έβαζα το νούμερο 77 που ήταν ο αριθμός της πτήσης μας. Και κάποιοι το τσιμπήσατε και το καταλάβατε. Κάποιοι το καταλάβατε από την πινακίδα του αυτοκινήτου που έλεγε Florida, the Sunshine State. Κάποιοι το είχατε καταλάβει όταν έκλεισα το αυτοκίνητο και είχαν βάσει ένα screenshot από τον υπολογιστή και έγραφε Miami Airport. Τέλος πάντων, ναι, Miami λοιπόν! Ίσως για πολλούς η πιο ωραία πόλη της Αμερικής, επειδή συνδυάζει και θάλασσα και ήλιο, αλλά και έτσι αυθεντικού η Αμερικανιά που έχουμε δει και σε πολλές ταινίες και τέτοια. Νομίζω μετά από Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη είναι η πιο γνωστή και είναι πολύ ωραία πόλη, ωραία πόλη. Ήρθαμε εποχή που έχει καλό καιρό, μπορείς να κάνεις μπάνιο στον ωκεανό. Αλλά ο σκοπός που ήρθαμε εδώ πέρα είναι να πάρουμε ένα αυτοκίνητο και να κάνουμε 2 εβδομάδες Florida road trip. Το Miami είναι ο πρώτος μας σταθμός, 4 μέρες εδώ και μετά θα πάμε στα Keys κάτω στα νησάκια και μετά θα αρχίσουμε να πάμε από πίσω, από την πίσω μεριά της Florida, από τη δυτική. Θα πάμε μέχρι Ορλάντο και θα γυρίσουμε πίσω Miami. Θα γυρίσουμε Miami και δεν θα φύγουμε από εδώ για Ελλάδα. Από εδώ θα πάρουμε ένα κρουαζιερόπλοιο και θα πάμε Καραϊβική. Θα σας το έχω πει παλαιότερα, θα σας έχω πει ότι θα κάνουμε κρουαζιέρα με τη Royal Caribbean, τη μεγαλύτερη εταιρεία με κρουαζιερόπλοια στον κόσμο και έχει τα μεγαλύτερα, αυτή δεν έχει τα μεγαλύτερα και εμείς θα πάμε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο και είναι epic. Θα είναι πολύ ωραία, δεν σας λέω ποιο θα είναι το πρόγραμμα γιατί θα παίξουμε mini quiz στη στάση του διαγωνισμού, στη στάση της κρουαζιέρας για να βλέπετε περίπου που πάμε, να βρίσκετε μάλλον που πάμε και ναι. Μόλις βγήκε ο ήλιος, το πιο τέλειο πράγμα στο Μαϊάμι είναι η Ανατολή. Έρχεσαι εδώ, 7 παρά 20 έβγαινε. Και εντάξει, είναι μαγεία τα χρώματα και όλα. Τώρα τελείωσα το γύρισμα, έκανα και τα πλάνα, τα πάντα. Και ναι, πάω πίσω προς το δωμάτιο. Μένουμε εδώ πέρα, Miami Beach, στο κέντρο περίπου. Miami Beach, να καταλάβετε, είναι η παραλία αυτή τεράστια που βλέπεις στον Ατλαντικό. Αλλά πρακτικά είναι όλο αυτό το νησάκι. Το κέντρο της πόλης, να φανταστείτε, είναι συνενδοχώρα με τη Φλόριντα. Από εκεί. Ανάμεσα υπάρχει σαν ποτάμι, βασικά θάλασσα είναι, απλώς περνάει από εκεί. Και υπάρχει αυτό εδώ το νησάκι, το παράλληλο με την ακτή, στο οποίο είναι το πιο έτσι ωραίο μέρος για να μένεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι από αυτά. Σαν εκείνο που έκανα με την πεζοπορία, θυμάστε, που είναι σχεδόν one take. Εννοείται θα κάνω λίγο μοντάζ για να σας βάλω μερικά πλάνα της Ανατολής, του drone, όλα αυτά τα ωραία που τράβηξα τώρα. Αλλά θα είναι απλό βιντεάκι. Απλό βιντεάκι. Περπατάμε και μιλάμε. Τώρα είμαι με την Osmo Action, την άλλη φορά έμενα με την GoPro. Ανάλογα με τη φάση, τώρα είχα την Action εύκολη. Την άλλη φορά δεν ήθελα να χαλάσω καθόλου μπαταρίες από την Action και χρησιμοποίησα την GoPro. Λοιπόν, πάμε τώρα προς εκεί που μένουμε. Πρώτον, αν έχει έρθει κάποιος από εσάς Μαϊάμι, αν έχει έρθει κάποιος από εσάς Φλόριντα και έχει κάποιες εντυπώσεις, κάποιο σχόλιο κτλ, κτλ, να πει. Εννοείται, είμαστε εδώ οικογενειακώς με την Ηλέκτρα και την κόρη μας. Πολύ, νομίζω, Αμερική road trip. Δεν λέμε να πας στη Νέα Υόρκη, αλλά Αμερική road trip, όπως αυτό που θα κάνουμε, είναι από τα πιο cool ταξίδια μπορείς να κάνεις με μωρό, γιατί εδώ πήγαμε στις δαλματικές ακτές, περάσαμε από Αλβανία, Μαυροβούνιο, πήγαμε Κροατία, Σλοβενία με το αυτοκίνητο. Εκεί ήμασταν με το αυτοκίνητό μας που έχει μια άλλη ευκολία και το μωρό, αλλά και εδώ νοικιάσαμε πολύ ωραίο αυτοκίνητο μεγάλο, σας το έδειξα και στο Instagram. Πολύ φθηνά τα αυτοκίνητα. Νοικιάσαμε αμάξι, αυτό έκανε 350 ευρώ για 15 μέρες. Και δεν έχει τεράστια αντιπόζιτ που πρέπει να πληρώσει και τα λοιπά. Αν θέλει να πληρώσει κάποιες έξτρα ασφάλειες, αλλά με αυτή τη τιμή έχει τη βασική ασφάλεια και την ασφάλεια. Τέλος πάντων, δεν πληρώνεις, δεν έχεις κάτι εξές 1000 ευρώ που έχεις άλλες χώρες. Εδώ πέρα το χειρότερο μπορεί να πληρώσεις σε ζημιές, νομίζω είναι 300. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, πήραμε αυτοκίνητο μεγάλο, όχι τεράστιο με τέτοια αυτά εδώ τα φορτηγά που έχουν στην Αμερική. Αλλά μεγάλο αυτοκίνητο, είναι SUV, είναι τύπου Qashqai Nissan, γιατί είναι Nissan, αλλά είναι Rogue. Είναι άλλο μοντέλο και βασικά, ναι, εδώ στην Αμερική έχουν άλλα μοντέλα, ακόμα και οι γνωστές μάρκες που έχουμε στην Ελλάδα.
Ναι, και με αυτό το αυτοκίνητο που χωράει όλες μας τις βαλίτσες. Παρεμπιπτόντως, ήταν πρώτη φορά που πήραμε τρεις βαλίτσες σε αυτό το ταξίδι. Πήραμε και βαλίτσα για την κόρη μας με όλα τις τα πράγματα. Γιατί πήραμε και το κρεβατάκι της, το παρκοκρέβατο, αυτό που έχουμε το Quax, που ανοίγει, κλείνει εύκολα κτλ. Πήραμε και το στρώμα του. Επειδή είχαμε τεράστιο περιθώριο στο να φέρουμε πράγματα, να φανταστείτε, είχαμε δύο βαλίτσες το κάθε άτομο από 23 κιλά. Είχαμε μία έξτρα από Gold Star Alliance, 5 δηλαδή βαλίτσες, και μία του μωρού που μπορεί να πάρει κανονική βαλίτσα. Ενώ την άλλη φορά που είχαμε πάει στην Ιαπωνία, επιτρεπόταν 10 κιλά βαλίτσα, τώρα επιτρεπόταν κανονική 23 κιλά το μωρό. Είχαμε 6 βαλίτσες των 23 κιλών μπορούσαμε να πάρουμε, δηλαδή 130 κιλά, δεν ξέρω. Δεν πήραμε 130 κιλά, πήραμε 3 βαλίτσες συν το παρκοκρέβατο. Κοιτάξει, με αυτά δεν μπορούμε να μετακινηθούμε χωρίς καρότσι, αλλά πήγαμε στο αεροδρόμιο με το αυτοκίνητο της Europcar, μας αφήσανε στο αεροδρόμιο. Με το ειδικό μας αυτοκίνητο ήρθε κάποιος, τέλος πάντων το αδειάσαμε στο αεροδρόμιο και μετά το πήρε. Και εδώ με το που φτάσαμε, πήραμε καρότσι, βάλαμε τα πράγματα και πήγαμε στο αυτοκίνητο, το γεμίσαμε. Και ένα πολύ θετικό στην Αμερική είναι ότι όπου μένεις, γενικά υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι, κοιτάξτε εδώ, οδηγείς άνετα, υπάρχουν εύκολα πάρκινγκ, σχεδόν πάντα μένεις απ' έξω και παρκάρεις τέτοιο, έτσι σαν αυτό, έτσι, σε διάφορα μοτέλ, ξενώνες. Και τώρα είμαστε σχεδόν απ' έξω, παρκάρουμε. Και είτε μένεις, ας πούμε, εμείς τώρα μένουμε στο πρώτο όροφο, εντάξει έχει μερικές σκάλες, αλλά δεν είναι τόσο τραγικό, καλύτερα ας πούμε σε τέτοιο περιβάλλον να μένεις στο όροφο, για να είσαι λίγο πιο ασφαλής. Αλλά ας πούμε στο road trip που θα μείνουμε και εκτός πόλης σε διάφορα μέρη που είναι τύπου motel, είναι, ξέρετε, ξενοδοχεία που είναι ground floor και είναι πολύ εύκολο για να πάρεις τα πράγματα, να τα κινήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους και το γεγονός ότι είναι εύκολη οδήγηση εδώ, οικονομικά τα αυτοκίνητα, η βενζίνη πιο φθηνή, έχει πολλά drive-thru, όλα αυτά τα πράγματα βοηθάνε πάρα πολύ το να κάνεις ταξίδι με αυτοκίνητο στην Αμερική. Νομίζω αν έχεις κάνει στην Ευρώπη, μετά η Αμερική σου φαίνεται παιχνιδάκι. Είναι επίσης αυτόματα τα αυτοκίνητα, πολύ βολικό. Δεν χρειάζεται να σε νοιάζει, ας πούμε, να αλλάξει ταχύτητα, στο φανάρι να βάλει ταχύτητα. Απλώς γκάζει φρένο. Αυτό βοηθάει το να τρώσω αυτοκίνητο, όλα αυτά τα πράγματα. Και ναι, είναι ιδανική. Νομίζω ότι εκτός από αυτό το road trip, πρέπει να κάνουμε άλλο ένα road trip και πείτε μου αν συμφωνείτε. Οπωσδήποτε Καλιφόρνια. Καλιφόρνια, Νεβάντα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή αυτό το road trip. Είναι πιο κλασικό από αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή στη Καλιφόρνια και ίσως και τη Βόρεια Καλιφόρνια. Θα δούμε. Δηλαδή, ο επόμενος στόχος ίσως το άλλο καλοκαίρι κτλ. Ή Σεπτέμβριο, κάτι τέτοιο. Να κάνουμε εκείνο προς Καλιφόρνια να πάμε. Τέλος πάντων, γενικά σε τέτοιες συνθήκες όταν ταξιδεύουμε με το μωρό είναι ότι πιο για μας ιδανικό. Φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Σε μια χώρα σαν την Αμερική έχεις ό,τι χρειάζεσαι και γενικά βολεύει πάρα πολύ. Λίγο με το jet lag, αλλά όταν έρχεσαι από Ευρώπη, Αμερική είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή απλώς νιστάζεις το βράδυ νωρίς και θες να ξυπνήσεις νωρίς, κανένα πρόβλημα, γιατί εδώ είναι ωραία πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί και νυχτώνεις σχετικά νωρίς επίσης. Άρα το να κοιμάσαι 9-10 δεν σε ενοχλεί καθόλου. Αυτά σε γενικές γραμμές από το ταξίδι, ένα μικρό update. Μετά τις 2 εβδομάδες με το road trip στη Φλόριντα, είπαμε την κρουαζιέρα Καραϊβική. Μετά θα γυρίσουμε Ελλάδα και δεν γυρνάμε με τη μία Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάτι ακόμα, σας το έχω πει λίγο στο άλλο βίντεο. Ναι, θα πάμε. Και άλλη κρουαζιέρα θα πάμε. Και άλλη κρουαζιέρα. 2 κρουαζιέρες καπάκι. Είναι εξαιρετικός τρόπος για να ταξιδεύεις με παιδί, μωρό, γιατί μειώνεις τις μετακινήσεις. Μπαίνεις στο πλοίο και πηγαίνεις από μέρος σε μέρος. Μπορείς να βγεις, μια βολτούλα, να δεις κάτι και να αποφύγεις όλα τα πολλά. Λοιπόν, έφτασα στο μέρος που μένουμε. Εκεί, στο πρώτο όροφο. Γι' αυτό κάπου εδώ σας χαιρετώ. Πάω πάνω. Να περνάτε τέλεια. Θα το δείτε το δωμάτιο όταν βγει το επεισόδιο. Λογικά έχουμε τραβήξει κάποια πλάνα. Αυτά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Θα λέμε την επόμενη φορά. Περιμένω σχόλια από κάτω.
πείτε μου αν σας αρέσουν ταξίδια στην Αμερική. Είναι από τους προορισμούς που σας έχετε ζητήσει άπειρες φορές. Αμερική, Αμερική, Αμερική. Και ναι, πάντα έχει ενδιαφέρον, πάντα έχει ενδιαφέρον. Σαν προορισμός οποιοδήποτε σημείο της χώρας, αλλά εντάξει, τα πολύ κλασικά, κυρίως στο Μαϊάμι, ας πούμε, Φλόριντα, Καλιφόρνια, τέτοια πράγματα είναι μας για ένα ταξιδιώτη. Αυτά. Πάμε. Καλημέρα, να περνάτε τέλεια. Φίλια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και στο Instagram.